ηχηρό καμπανάκι κινδύνου κρούει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην Ιερά Πέτρα με επίκεντρο το νοσοκομείο. Κι όμως, αντί οι κινήσεις που γίνονται να απαλύνουν το πρόβλημα, αυτό μεγεθύνεται. Μετά τον παθολόγο που μάταια επιχειρήθηκε να πάρει πίσω την παραίτησή του, ένας ακόμη γιατρός είναι έτοιμος να αποχωρήσει. Πρόκειται για το μοναδικό ακτινολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος υπό το βάρος της πίεσης ήδη έχει συμπληρώσει την παραίτηση και οδεύει προς αποχώρηση. Η μη ουσιαστικά υποστήριξη από γειτονικά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα μας είχαν υποσχεθεί πριν κάποιους μήνες, η οποία θα έρθει από το Ηράκλειο, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, έχει φέρει τον γιατρό μας ακτινολόγο σε μια κατάσταση η οποία είναι χωρίς επιστροφή. Και να προσθέσω ότι πριν από τον τελευταίο ακτινολόγο που έχει πρόθεση, έχει γράψει, έχει συμπληρώσει την αίτηση παραίτησής του και την έχει υπογραμμένη, ευτυχώς δεν την έχει καταθέσει ακόμα, είχε προηγηθεί η παραίτηση και των δύο προηγουμένων ακτινολόγων. Κάτω από την πίεση της διοίκησης, κάτω από τα εντέλεστε και κάτω από την... δεν αντέχουν τη δουλειά. Είναι τόσο πολύ η δουλειά που δεν αντέχεται. Μετά την παθολογική και το ακτινολογικό βρίσκεται στον αέρα. Με τους εργαζόμενους και το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου να μιλούν ανοιχτά για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ το νοσοκομείο, που βαδίζει ολοτεχώς προς λουκέτο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους πολίτες. Πρακτικά σημαίνει ότι το νοσοκομείο κλείνει. Όπως καταλαβαίνετε, ένα νοσοκομείο χωρίς ακτινολογικό ή χωρίς μικροβιολογικό αντίστοιχα, οι οποίες είναι οι καρδιές του νοσοκομείου, γιατί οποιοδήποτε ασθενής μπει μέσα θα περάσει το μικροβιολογικό και θα περάσει και το ακτινολογικό, έχει κλείσει. Δεν μπορεί να είναι λύση ούτε οι μετακινούμενοι γιατροί που αρνούνται, ούτε οι στρατιωτικοί γιατροί που δεσμεύτηκε στον παθολόγο η κυρία Γκάγκα, όπως είπε ο πρόεδρος Φίλων του νοσοκομείου, την ώρα που στο χορό των έντονων προβλημάτων έχουν μπει και άλλες κλινικές και τμήματα, όπως το μικροβιολογικό και το καρδιολογικό, που και εκεί οι ελλείψεις έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα για τους εναπομείναντες γιατρούς. Ούτε προσωρινοί ούτε μόνιμοι. Καταρχάς δεν δέχονται οι γιατροί να έρθουν. Δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις με το ζόρι να έρθει. Έτσι, δεύτερον, δεν έχει κίνητρο να το κάνει. Και αυτά δεν είναι λύσεις. Εμείς ζητούμε αυτή τη στιγμή συμπλήρωση θέσεων μόνιμων και οργανικών. Πρακτικά, όπως λένε, τα περισσότερα περιστατικά ασθενών που θα χρειαστεί να εισαχθούν στο νοσοκομείο, ακόμη και αν υπάρχει εφημερία γιατρού, την επομένη θα πρέπει να μεταφέρονται σε νοσοκομεία στην υπόλοιπη Κρήτη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τελειπορία ολόκληρων οικογενειών. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας έχει φτάσει στη χειρότερη του κατάσταση από ποτέ. Ο παθολόγος μας, ένας και μοναδικός, έχει υποβάλει παραίτηση. Έχουμε έναν αισθησιολόγο, έχουμε έναν καρδιολόγο, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για παραίτηση, και έχουμε και έναν πρακτικά καρδιολόγο, διότι ο δεύτερος ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά από προκήρυξη. Είπανε στον παθολόγο, ας πούμε, κυρία Γκάγκα, τι του είπε? Θα φροντίσω να σου βρω γιατρό, στρατιωτικό γιατρό. Ο στρατιωτικός γιατρός θα φεύγει από το στρατόπεδο του Τζίρου, υποψιάζομαι, για να έρχεται να κάνει μια εφημερία ή δυο και να φεύγει, και αυτό αποτελεί λύση. Αναμένοντας από την κυρία Γκάγκα, πέρα από τις δεσμεύσεις, την υλοποίησή τους, στέλνουν ηχηρό μήνυμα αντίδρασης, καλώντας τις 2 Φεβρουαρίου στις δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή.